Ας έρθει όμως την παρέα μας η Βιβί. Βιβί, και σε έχει φέρει και κάτι. Μαδιά χέρια, μαδιά χέρια. Ήρθε. Ναι, αλλά τι κορίτσι, τι μαλλιά. Μυστικό κορίτσι. Πιτόγυρα δεν τρώει σίγουρα. Γεια σας. Καλώς. Γεια σου. Καλέ, τι κουκλάρα είναι αυτή. Επίτηδες μου τις φέρνετε όλες τόσο ωραίες, ε. Θέλετε να νευριάσω. Να φανώ μεγάλη και άσχημη και να φύγω. Εντάξει λοιπόν. Πόσο μικρό κορίτσι είσαι? 18. Ω, παιδί μου. Σχεδόν ίσα. Έχει κάτι μάτια. Ναι, τι χρώμα είναι τα μάτια σου, πράσινα? Πράσινα, ναι. Για να δω και τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά μου είναι λίγο... Wow. Είναι λίγο Φουρέιρα στα ξεκινήματα. Έχει περάσει από αυτές τις φάσεις, Ελένη, βέβαια. Τα μαλλιά, ε. Ναι. Τα έχει πιο κλιματιστά. Λοιπόν, πες μας για εσένα, από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από Κερατσίνη, αλλά γεννήθηκα Αμερική. Πού στην Αμερική? Φλόριντα, Μαϊάμι. Μαϊάμι, Σοφία, Μαϊάμι. Αλλά η μαμά μου έχει γεννηθεί Καναδά. Okay. Wow, ακόμα πιο κοντά με τη Σοφία. Ο μπαμπάς σου? Ελλάδα. Okay. Με τι τώρα, σπουδάζεις? Τώρα σπουδάζω κομμωτική. Nice. Σοφία, πολλά κοινά. Αλλά θέλω να συνεχίσω με την αισθητική και με τα νύχια. Καλά, Βιβί, πόσα κοινά έχουμε. Η μαμά μου από τον Καναδά. Εγώ γεννήθηκα Καναδά και το υπόλοιπο μισό είναι στη Φλόριντα. Θα σε προσέξω. Είσαι my girl. Τι είναι αυτό που σου λείπει, τι είναι αυτό που θέλεις? Εγώ ποτέ δεν ήξερα τι θα μου ήταν αρκετό για μένα. Πάντα έκανα λάθος επιλογές, γιατί δεν ήξερα ποιο είναι το ιδανικό για μένα. Στα μαλλιά και στο styling και στο μακιγιάζ. Ναι. Ναι, αλλά αν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό και θέλεις να επιμελείς εσύ την εικόνα των άλλων, πρέπει να έχεις και ένα ένστικτο, δεν ξέρω, άλλες, πέρα ναι, από έχω, για το δικό μου δεν έχω. Πολλές φορές λένε, του τσαγκάρι το παπούτσι είναι πάντα μπαλωμένο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ με τον άλλον. Με τους άλλους, ναι. Και έχεις παρατηρήσει κάποια στιγμή για την προσωπική σου ζωή? Θα φτιαχτείς τόσο πολύ όσο καθόλου. Όταν πας στη δουλειά, αυτό σου λέω. Καθόλου, έχεις δίκιο. Τι δεν θες, τι πιστεύεις δηλαδή ότι έκανες λάθος? Δεν ξέρω αν έκανα πραγματικά κάποιο λάθος. Αλλά για να με κατακρίνανε στο παρελθόν, μάλλον κάποιοι έκανα λάθος. Ποιος σε κατέκρινε, καλέ? Οι παλιοί καλοί φίλοι. Κορίτσια. Ναι. Μήπως λίγο ζήλευαν. Ναι. Θέλω να είναι τόσο ψαρωτικά, φυσικά βαμμένοι, που να είναι καθηλωτικό το βλέμμα της και το πρόσωπό της, εννοείται. Συμφωνώ. Mm. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Mm. Είναι 18 χρονών. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το ότι έχει γεννηθεί στην Αμερική και να σου κάνω ένα λίγο Manhattan street style outfit. Mm. Να αναδείξουμε τα δυνατά σου χαρακτηριστικά που είναι όλα δυνατά. Οπότε με μαγιό ίσως σε βγάλω, θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. Και να χαρούμε παρέα τη νέα σου πολύ, πολύ δυναμική και εντυπωσιακή εικόνα. Πάντα περίμενες οι άλλοι να σου επιβεβαιώσουν τις επιλογές σου. Δεν ήσουν ποτέ σίγουροι, γιατί ο καθρέφτης σου είναι πάντα οι άλλοι. Άρα ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτό θα κατακτήσει σήμερα. Ο καθρέφτης σου να είναι ο εαυτός και τα μάτια σου. Είναι φυσιολογικό στα 18 σου να μην ξέρεις πολλά πράγματα. Θα έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου μετά από πολλές γνώσεις και πολύ μεγάλη εμπειρία. Σήμερα από εδώ πέρα θα φύγεις με ένα masterclass. Για τα αγόρια δεν μας είπες? Έχεις τουλάχιστον την επιβεβαίωση από τα αγόρια? Ναι, εντάξει, έχω και μια σχέση τώρα. Α, μπράβο. Πόσο καιρό? Δεν είναι πολύ, είναι 7 μήνες. Αρκετό. Για την ηλικία σας? Είναι 7 χρόνια μεγαλύτερος. Άρα είναι όριμος. Άρα σου λέει αλήθεια. Ναι. Χαίρεται που ήρθες εδώ? Ναι, και με στηρίζει πολύ. Έχει κάποια παραγγελιά? Κάτι όχι. Που θέλει, ό,τι θέλει να κάνουμε? Είχε και σας έχει. Εντάξει λοιπόν, και για εσένα και για εκείνον. Ξεκινάμε. Ανήσυχος θα είναι σήμερα, το νιώθω. Μπα. Με το μπουμπούκι αυτό. Θα το ανθίσουμε. Ακούω τις αλλαγές που μου είπαν οι experts. Έχω ενθουσιαστεί. Θα με εκπλήξουν πάρα πολύ στο τέλος. Και θέλω να δω το τελικό αποτέλεσμα.